Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Ξεκινήστε, κύριε Πατούλη. Παρακαλώ την προσοχή σας και καθίστε όσοι θα ακούσετε τους ομιλητές. Το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας διεξάγεται στη πιο δύσκολη ίσως περίοδο για τη χώρα. Η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αποδεικνύεται όχι μόνο απλώς ανίκανη να διαχειριστεί τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, αλλά εθνικά επικίνδυνη. Όλες οι επιλογές της στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στα εθνικά θέματα, στο προσφυγικό, αποδεικνύονται καταστροφικές. Ο συνδυασμός, βέβαια δεν είναι το πιο εύκολο μέχρι να βγει η κυρία Μπακογιάννη να... Έτσι είναι, κύριε Κατζηδάκη. Ο συνδυασμός των επιλογών αυτών με τον λαϊκισμό που έχουν υιοθετήσει ως βασικό στοιχείο της πολιτικής τους συμπεριφοράς οδηγούν τη χώρα και την κοινωνία σε αδιέξοδα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε αυτήν την πολύ κρίσιμη για το μέλλον της χώρας μας συγκυρία η Νέα Δημοκρατία να αποτελέσει άμεσα την αξιόπιστη λύση και επιλογή για τους πολίτες στην οποία θα εμπιστευτούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Το νέο ξεκίνημα της παράταξής μας έγινε με την εκλογή του νέου μας αρχηγού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, τον περασμένο Ιανουάριο. Όμως δεν αρκεί η εκλογή ενός νέου αρχηγού. Χρειάζονται πολλές αλλαγές, πρώτα απ' όλα στο κόμμα μας, στο νέο καταστατικό που διαμορφώνεται στις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Έχουμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε την πρόθεσή μας ότι είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε το κόμμα, να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε τη μεγάλη ευθύνη για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και την απήχησή της στην κοινωνία σε μια περίοδο που συνολικά επιχειρείται η απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσα ήδη μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ως Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος μια σειρά από προτινόμενες αλλαγές στο σχέδιο του καταστατικού προς συζήτηση του συνεδρίου μας. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την ενίσχυση, όπως είπε και η τώρα η Μπακογιάννη, της αντιπροσώπευσης των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στα ανώτατα και ανώτερα πολιτικά όργανα του κόμματος. Προτείνουμε δηλαδή στην πολιτική γραμματεία και στην πολιτική επιτροπή να υπάρχει η αυτοδιοίκηση σε όλες τις βαθμίδες πρώτου και δεύτερου βαθμού για να βοηθήσουμε το κόμμα να γίνει εξουσία αλλά και να κυβερνήσει σωστά. Γι' αυτό λέμε η ενεργεία δήμαρχοι που είναι μέλη του κόμματος να συμμετέχουν, η ενεργεία δήμαρχοι αλλά και τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος επίσης, όπως και η ενεργεία περιφερειάρχες που είναι μέλη του κόμματος, καθώς επίσης και τα μέλη της ΕΝΠΕ. Θεωρώ ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού διαθέτουν ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση αλλά και αποδοχή από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Η αποδοχή τους ξεπερνά τα στενά κομματικά πλαίσια και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ την άποψη την οποία εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ακριβώς αναδεικνύει την ευαισθησία την οποία πρέπει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η έμπειρη πολιτική
να αντιληφθούν τις αλλαγές που πρέπει να έρθουν. Ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εκμεταλλευτεί το παραδοσιακό, την παραδοσιακή της ισχύ που διαθέτει στην τοπική αυτοδιοίκηση και να δώσει τη δυνατότητα να μετέχουν στο κεντρικό πολιτικό της όργανο εκπρόσωποι του θεσμού που βρίσκονται εκύτερα σε οποιοδήποτε άλλο βαθμό αλλά και από οποιοδήποτε άλλο πολίτη που είναι η αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη τοπική μπορεί να έρθει με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές, εάν θέλετε, διαδικασίες, όπως έχει γίνει σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Η τοπική ανάπτυξη θα φέρει την ανάπτυξη της χώρας και πλέον η Νέα Δημοκρατία, το δικό μας κόμμα, θα πρέπει να αναλάβει αυτή τη μεταρρυθμιστική ευθύνη, η αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις εξουσίες που τις αναλογούν. Μία διαδικασία που όλοι μαζί θα πρέπει και μέσα από το συνέδριό μας να τα δείξουμε. Θεωρούμε επίσης ότι κατά τη διαδικασία και πολύ θετικό που ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έβαλε το όριο μέσα από το οποίο θα μπορεί να επανεκλέγεται ξανά ο νέος πρόεδρος. Θεωρούμε όμως πολύ θετικό θα ήταν να μην επιλέγεται μόνο από το κοινοβούλιο αλλά από τα μέλη του κόμματος. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το εκλέγει και το εκλέγεστε αφορούν όλα τα μέλη του κόμματος ανεξαιρέτως. Θα πρέπει επιτυχημένοι επαγγελματίες, επιτυχημένοι δήμαρχοι, επιτυχημένοι περιφερειάρχες, επιτυχημένοι επιστήμονες να έχουν την ίδια δυνατότητα, το ίδιο δικαίωμα της υποψηφιότητας και μπορούν να το έχουν όλοι ανεξαιρέτως. Μία άλλη πρόταση θεωρούμε είναι ότι και οι αντιπρόεδροι θα πρέπει να τίθονται εις την αιρετή διαδικασία όπως και ο πρόεδρος εις τη βάση του κόμματος. Θεωρούμε ότι αυτό θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την δική τους δύναμη και θα μπορέσουν να βοηθούν τον πρόεδρο μέσα από αυτήν την δύναμη της κομματικής μας βάσης. Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να διεκδικήσει ξανά με αυτοπεποίθηση την εμπιστοσύνη των πολιτών, με τη δική μας συμμετοχή, με όπλα μας την καθαρή ιδεολογία μας, τις πατριωτικές μας αρχές και απόψεις. Το σύγχρονο πρόγραμμα που διαμορφώνουμε στηρίζεται με τις προτάσεις για τη νέα ηγεσία να βοηθήσουμε το κόμμα μας στο άνοιγμα στην κοινωνία, μέσα στη βάση. Και θεωρώ ότι είναι σίγουρο στο επόμενο συνέδριο ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ως πρωθυπουργός της χώρας σε μια νέα αλλαγή, σε μια νέα προσπάθεια, σε μια χώρα της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία στο συνέδριο. Κάθε δυνατή διεκδίκηση των οραμάτων μας. Ευχαριστώ.